στα κόμματα μέχρι 31/12/2011. Μάλιστα. Μέχρι τώρα, δηλαδή τέλος του χρόνου. Τι κάνουνε, πρώτον. Διαγράφονται οι ανεξόφλητοι τόκοι. Προσέξτε, τα περισσότερα είναι ανεξόφλητα. Έτσι, τα περισσότερα είναι ανεξόφλητα. Έχετε εσείς ένα δάνειο. Ναι. Και έχει φουσκωθεί γιατί δεν μπορέσατε να πληρώσετε τις δόσεις. Οι τόκοι έρχονται. Πάτε λοιπόν στην τράπεζα και λέτε, ρε παιδιά, να το ξαναδούμε το θέμα. Να διαγράψουμε τους τόκους και να μου βάλετε και ένα σταθερό επιτόκιο να μπορέσω να σας πληρώσω. Τι θα έλεγε η τράπεζα? Ούτε να το σκέφτεσαι. Τι άλλο λοιπόν θα κάνανε? Επιβάλλετε ετήσιο σταθερό επιτόκιο, προσοχή, σταθερό επιτόκιο, 4% μέχρι να εξοφληθεί το δάνειο. Είναι χαμηλό επιτόκιο και σταθερό. Αυτή είναι το δάνειο που έπρεπε να πάρει για 20 χρόνια. Αυτό. 4%. Ναι. Εάν πάρω εγώ τώρα ένα δάνειο, πόσο επιτόκιο θα έχω? Για 10 χρόνια είδα στεγαστικό συγκεκριμένη τράπεζα τουλάχιστον 6%. Τουλάχιστον το διπλάσιο. Αυτή λοιπόν με νομοσχέδιο. 5% πάνω ήταν. Με νόμο του κράτους λένε να κουρέψουμε τα πανωτόκια τα δικά μας, των πολιτών άστους. Να κόψουν το λαιμό τους. Και να βάλουμε και σταθερό επιτόκιο 4%. Θέλω ένα παράδειγμα. Εδώ, προσοχή, αν πάρει κάποιο στεγαστικό δάνειο, το σταθερό επιτόκιο για 10 χρόνια είναι 6%, δηλαδή 50% υψηλότερο. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Πάμε να δούμε το παράδειγμα 528 κάρτα. Ακριβώς την έχουμε έτοιμη. 528. Πάμε λοιπόν να δούμε την καρδούλα μας. Έτοιμο είναι. Να το. Έστω ένα κόμμα έχει 1 εκατομμύριο ευρώ δάνειο. Λέμε τώρα. Το κόμμα 1 εκατομμύριο ευρώ. Το εξοφλήσει με 10 ετήσιες δόσεις. Μάλιστα. Όπως θέλανε στο νομοσχέδιο. Με σταθερό επιτόκιο 4% θα πληρώσει το χρόνο δόση 123.200 ευρώ. Εδώ μιλάμε μόνο για τις δόσεις. Δεν μιλάμε για τους τόκους που λένε φεύγουν από τη μέση. Όχι, όχι. Αυτό είναι μόνο το χρόνο. 123.201. Έχετε πάρει ένας από εσάς 1 εκατομμύριο δάνειο. Πάμε στην επόμενη. Πάμε τώρα ότι ένας πολίτης. Έστω ένας πολίτης έχει πάρει το ίδιο δάνειο. Το ίδιο δάνειο. Το εξοφλήσει και αυτό σε 10 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά προσοχή. Το επιτόκιο γι' αυτό θα είναι 6% και η δόση του, κοιτάξτε πώς θα είναι, 135.868. Πόσο θα πληρώσει δηλαδή παραπάνω? Πάμε να δούμε την επόμενη καρδούλα μας. Συμπέρασμα. Πρόσθετη ετήσια επιβάρηση για τον πολίτη 12.500 ευρώ. Και θα μου πείτε, χωρίς γι' αυτό να κάνετε βγάλουμε ολόκληρη τη φασαρία. Αυτό είναι μόνο από το επιτόκιο. Ακριβώς. Από το κούρεμα των τόκων. Εκεί μπορεί να ήταν τεράστιο το ποσό. Μπορεί να έχουν γλιτώσει από το εκατομμύριο 100, 200.000, 300.000 ευρώ, 300.000 ευρώ, ναι. Έτσι, 300.000 ευρώ. Ναι. Σε εσείς αν πάτε και μου πείτε κουρέψτε μου τους τόκους, τι θα του πει η τράπεζα? Ξέχασέ το, τόκους δεν πρόκειται να σου κόψει. Το μόνο που θα σου κάνει είναι να σου δώσει παραπάνω δόσεις και να σου τραβήξει τη διάρκεια. Αυτό πήγανε να κάνουν σε μια εποχή που βοάει η κοινωνία, που υποφέρει ο μέσος Έλληνας πολίτης. Εμείς δεν είπαμε, ξέρετε κάτι, στηρίζουμε το τραπεζικό σύστημα και θα σας πούμε ποια λογική. Εάν φύγουν τα λεφτά από την Ελλάδα, εάν δεν έχουν λεφτά οι τράπεζες για να το γυρίσουν, έτσι, θα είναι βάρος της ελληνικής οικονομίας. Για την επιχειρηματικότητα. Για αυτόν που θέλει να αγοράσει κάτι, για αυτόν που θέλει να πάρει ένα δάνειο. Μια επιχείρηση. Έτσι. Είτε είναι πολίτης, είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι επιχειρηματίας. Είτε ένας μικροέμπορος, ένας επιχειρηματίας.